Νίκο, ήρθε η ώρα. Την κολόνια την έχεις. Αναπτήρες, σπίρτα. Πήγαμε, δώσε το σύνθημα. Τα λεφτά. Αυτά για τα πρώτα σου έξοδα όταν την κάνεις από εδώ μέσα. Τα υπόλοιπα όταν τελειώσει η δουλειά. Πάμε. Σκάσε. Έτσι και βγάλεις τσιμουδιά θα σε σφάξω. Δες στα χέρια, γρήγορα. Το κοστίζει μια περιουσία, κουκλή μου. Και δεν θα το χρειαστείς πια εκεί που θα πας. Κοίτα πώς μου πάει. Τελείωνε η ηλίθεια, γρήγορα. Γρήγορα, δες στα κάγκελα. Άστη σε μένα, την κολόνια σου. Καλά, εσύ έχασες. Τι εννοείς? Εξέλιξη, εξέγερση τις φυλακές. Υπάρχουν φωτιές παντού. Έχουν ήδη καταφτάσει δυνάμεις των ΜΑΤ και οι πυροσβεστικοί. Για ό,τι νεότερο, θα σας κρατάμε ενήμερους με έκτακτα δελτία. Και τώρα η συνέχεια της ταινίας. Τελικά, έγινε. Σάλσα. Μόνο εγώ.
ό,τι σε νοιάρισμα είναι αυτό. Κουκλάρεσαι. Πού σας να ψηματιάξω. Κοίτα τι κόρη έχεις βγάλει. Κοίτα. Αστέρι, ε. Καμάρωσέ την, μωρέ. Ε, την καμαρώνω, αλλά δεν πήρε τίποτα από μένα. Ευτυχώς. Πού πάτε, κορίτσια, πού πάτε. Μια βολτίτσα εδώ γύρω. Θα με ξεναγεί στη γειτονιά. Μπορεί να πιούμε και κάνα καφέ πουθενά. Να πάτε, να πάτε. Βέβαια, τα ερχόμουν κι εγώ, αλλά. Έλα, ρε παπά τώρα. Είπαμε να βγούμε. Τι δουλειά τώρα έχεις εσύ μαζί μας, δεν κατάλαβα. Εντάξει, παιδάκι, μια κουβέντα είπαμε. Τι να πας έτσι. Να σου πω κάτι. Αυτό που κάνεις απέναντί μου με πληγώνει βαθιά. Να μην θέλεις τον πατέρα σου να συνοδεύσει ποτέ. Τι είμαι εγώ, έχω καμιά λέπρα, έχω τι. Ρε παπά, δεν είναι ότι δεν σε θέλω. Απλά θέλω να βγω με μια φίλη, με μια γυναίκα. Δηλαδή, τι δεν καταλαβαίνεις. Δεν καταλαβαίνω. Τι δεν καταλαβαίνω. Αρνείται ο εγκέφαλός μου να σε παρακολουθήσει ώρες-ώρες. Έλα, ρε Βλάση, μην τσακωνόσαστε στα καλά καθούμενα. Εντάξει, έχεις δίκιο. Να καλμάρω. Μήπως μπορώ να βγω κι εγώ, βρε Ράνια. Πού να βγω, εδώ είμαι. Καθυλωμένος μέσα στο σπίτι, περιμένω να χτυπήσω αυτό το τηλέφωνο, να δούμε τι κάνει ο άλλος. Το χαρακτηρίσω τώρα, χαρακτήριστα στη Σουηδία εκεί πέρα. Έλα, ρε παπάκα, μην ανησυχείς. Θα πάρει τηλέφωνο, θα το δεις. Εντάξει, ναι, παπάκα μου. Εντάξει, ευχαριστώ, ευχαριστώ, παιδάκι μου. Θα πάρει, ναι. Βλάση, σταμάτα τη μουρμούρα. Η κόρη σου σε λατρεύει. Και ο Διονύσης θα δεις. Μέχρι αύριο θα έχει πάρει τηλέφωνο, τελείωσε. Ωραία, θα πάρει. Πηγαίνετε στο καλό. Έλα, πάμε, πάμε να για πάτε. Να μην το ξενυχτήσουμε, άντε. Να πάτε και προσοχή στα τίθα σα αγόρια. Φιλάκια, να προσέχει. Πού σας, κοίταξε. Και εμείς εδώ, σαν τα κούτσουρα, χτύπα και εσύ. Χτύπα να πάρει και να το σηκώσει. Χτύπα, χτύπα στα δικιάλα από εκεί χάμω. Συγκεχημένες είναι οι πληροφορίες για την εξέγερση στις φυλακές. Η πυροσβεστική κατάφερε να θέσει υπό έλεγχο την πυρκαγιά παρά τις αντίξωες συνθήκες που επικρατούν. Πάλι εξέγερση. Άντε πάλι μία από τα ίδια. Τι θα τραβάνε και αυτές οι κακόμοιρες όμως εκεί, ε? Αλλιώς τι, θα ξεσηκωνόντουσαν. Κοπελιά, εσύ τι λες? Ναι, έχετε δίκιο. Έτσι. Ναι. Δηλαδή, στο τσάκ σε προλάβαμε, έτσι. Να σας συστήσω. Η Ράνια, ο Λάμπης. Γεια, χαίρομαι πολύ. Γεια σου, Λάμπη. Η κορίνα μου έχει πει τα καλύτερα. Για μένα. Βέβαια, για ποιον άλλο. Ξέρεις, η Ράνια είναι πολύ καλή φίλη του μπαμπά. Θα τη φιλοξενήσουμε λίγες μέρες στο σπίτι και είπαμε έτσι να πάμε μια βόλτα και της είπα πάμε να σου γνωρίσω το Λάμπη. Και σκέφτηκα αν θέλεις και έχεις όρεξη να πάμε για ένα ποτό μέχρι τον μπαρ, ε? Όχι, κορίνα μου, δεν γίνεται σήμερα. Δεν γίνεται. Τα έχω δει όλα, έχω τρελαθεί τώρα. Γιατί, τι έγινε? Τι έγινε, δεν μάθα τίποτα? Όχι, τι. Ειδήσεις δεν ακούσατε? Όχι, τι έγινε τέλος πάντων? Έγινε εξέγερση στις φυλακές. Σοβαρά μιλάς? Πότε? Πριν μισή ώρα το άκουσα στο ραδιόφωνο και ανησυχώ για την Έλσα. Τώρα θέλω να πάω να δω. Ναι, βέβαια, καταλαβαίνω. Ράνια, πάμε να φύγουμε. Ναι. Συγγνώμη, έτσι. Το κανονίζω μια άλλη φορά, πότε θέλετε. Εντάξει, μωρέ, δεν υπάρχει πρόβλημα, καταλαβαίνω. Πάμε, κορίνα. Εντάξει. Λαμπή, αν έχεις τίποτα νέα, σε παρακαλώ, πάρε με τηλέφωνο στο κινητό. Εντάξει, έγινε. Κορίνα, σπίτι πάτε? Ναι, νομίζω. Θέλεις να πάμε πουθενά οι δυο μας? Όχι, ρε, αφού δεν έκατσα να πάμε έτσι όλοι μαζί, παρέ. Πού να τρέχουμε τώρα οι δυο μας, ρε Κορίνα? Είναι και ο πατέρας σου σπίτι μόνος του, ανησυχεί και για το Διονύση. Καλύτερα να γυρίσουμε. Ωραία. Θα σας πάμε το αυτοκίνητο, θα περάσω από εκεί. Όχι, καλά, μην μπαίνεις στον κόπο, θα πάρουμε ταξί. Αποκλείεται.
Έλα ρε πατέρα, εγώ είμαι. Τα μαθές. Μόλις τώρα τα άκουσα στις ειδήσεις. Ετοιμαζόμουν να σε πάρω κι εγώ. Σε παρακαλώ, ψυχραιμία. Τι ψυχραιμία, πλάκα μου κάνεις, δεν μου λες. Εσύ μπορείς να μάθεις κάτι παραπάνω από αυτά που λένε στα αδελφεία. Δεν είσαι κανένα δικό σου άνθρωπο εκεί να σου δώσει καμία πληροφορία. Το έκανα ήδη, αγόρι μου. Αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να μάθουμε τίποτα περισσότερο από ό,τι λένε τα δελτία. Γιατί? Γιατί έχουν αποκλειστεί ορισμένες πτέρυγες των φυλακών. Όμως είμαι σε διαρκή επαφή με ένα δικό μου άνθρωπο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Μου υποσχέθηκε ότι όταν θα έχει κάτι νεότερο θα με πάρει αμέσως, επί τόπου. Φυσικά θα σε ενημερώσω κι εγώ. Μην ανησυχείς. Καλά, εντάξει. Έλα, τα λέμε τώρα. Γεια. Γεια.